Εγώ ονομάζομαι Πετράκη Θάλια, είμαι πολιτικός μηχανικός και μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο και μαζί με την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, το κλιμάκιο των μηχανικών δηλαδή που ήρθε από την Αθήνα ε, για να δει όλες τις καταστροφές που έχουν γίνει στα κτίρια, έχουμε κάνει α, πάρα πολλές αυτοψίες σε κτίρια και εκτός ότι έπρεπε πολύ πιο πριν να είχαν γίνει προσυσμικοί έλεγχοι, σε όλες τις περιοχές του, της περιοχής εδώ Δήμου ε, Μινώα Παιδιάδος, Δήμου Αρχανών ε, Αστερουσίων, ειδικά, ειδικά μετά τις 24 Ιουλίου, που έγινε ο πρώτος σεισμός έτσι δυνατός, γιατί υπήρχαν και προηγούμενοι σεισμοί, και μετά την 27η, που μετά το δυνατό σεισμό έχουν γίνει αλλεπάλληλοι σεισμοί, δεν υπήρχε κανένας προσεισμικός έλεγχος πιο πριν, και φυσικά ε, λογικό τα χτίρια τα οποία... Δεν υπήρχε καμία χρηματοδότηση του κράτους πιο πριν έτσι ώστε να, να ε, επισκευαστούν. Και οι άνθρωποι φυσικά δεν έχουν την οικονομική, οικονομική δυνατότητα να τα καλύψουν πιο πριν. Ε, Προφανέστατα τα χτίρια που είχαν πρόβλημα, όπως τα πέτρινα χτίρια κατά κύρια βάση ή χτίρια από τη δεκαετία του 70 και πίσω, κυρίως αυτά πάθανε πάρα πολλές σοβαρές ζημιές. Ήταν λογικό και πόμενο δηλαδή. Λοιπόν, ε, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς σαν ε, μηχανικοί είναι ότι οι, οι άνθρωποι, καταρχάς ενημερώνουμε μόνο εμείς τους ανθρώπους για το τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να λάβουν τις αποζημιώσεις από το κράτος. Δεν υπάρχει σε όλα τα σπίτια που έχουμε πάει σαν ιδιώτες μηχανικοί πλέον, γιατί οι ιδιώτες μηχανικοί θα αναλάβουν να φτιάξουν τους φακέλους των μηχανικών, ενώ θα έπρεπε η πολιτεία να το φροντίσει αυτό το πράγμα, απευθύνονται όλοι οι ιδιώτε μηχανικού και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή, εκτό από του φακέλου που θα πρέπει να συντάξουμε, πρέπει και να κάτσουμε να του ενημερώσουμε για οτιδήποτε ισχύει σχετικά με τι αποζημιώσει του. Κάτι που δεν ακούγεται φυσικά πουθενά, ούτε στα ΜΜΕ, ούτε φυσικά ούτε από του Δήμου. Που θα έπρεπε κυρίω οι Δήμοι να ενημερώσουν, να κάνουν μερίδε έστω, να πούνε τι γίνεται με μηχανικού πάλι, να ενημερώσουν του κατοίκου τι γίνεται σχετικά με τις αποζημιώσεις που θα πάρουν ε, οι σεισμόπληκτοι. Λοιπόν, ε, καταρχάς, επίσης, η υπηρεσία που ερχόταν εδώ πέρα, η ΔΑΕΦΚ, η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, είναι οι ίδιοι που πηγαίνουν στη Σάμμο, οι ίδιοι που πηγαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα στι πλημμύρε, οι ίδιοι που πήγαν στην Εύβοια, στο Μάτι, παντού. Υποστελεχωμένη υπηρεσία, υπερβολικά υποστελεχωμένη, ε, ήρθαν εδώ πέρα οι άνθρωποι από την Αθήνα ε, και ακόμα δεν έχουν δει φακέλους του σεισμού της Σάμου, γιατί είναι οι ίδιοι που κατέβηκαν εδώ πέρα και οι ίδιοι που θελέξουν τους φακέλους του σεισμού, του σεισμού της Σάμου και του Ορκαλοχωρίου, προφανέστα και όλων των υπολείπων χωριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα αργήσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και η αποζημίωση των ανθρώπων, 100% αποζημίωση που δεν είναι ούτε αυτή, αλλά τέλος πάντων όσο πάρουνε, και ότι θα αργήσουν τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια να πάρουν όλη τη χρηματοδότηση από, την, από το κράτος, όσοι τους δώσει, ε, για να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους, μέχρι τότε που θα μένουν. Ειδικά οι, οι άνθρωποι που πάρα πολλοί, που φυσικά δεν είχαν να επιδιορθώσουν τα σπίτια τους τόσα χρόνια, προφανέστα δεν θα έχουν και χρήματα τώρα, ούτε να μένουν άλλου και να πληρώνουν νίκια μετά... Τόσο χαμηλά επιδόματα που δίνονται έτσι κι αλλιώ και με αυτέ τι ανατιμήσει των, των σπιτιών που υπάρχουν γενικά και σε όλε τι περιοχέ, είτε στι ενοικιάσει και στι πωλήσει και παντού. Επίση, το κράτο λέει ότι 80% θα υπάρξει χρηματοδότηση και 20% θα δώσει ο κάθε πολίτης από μόνος του. Κάτι που δεν ισχύει γιατί τελικά τα τιμολόγια με τα οποία θα βασιστούν. Ε, το κράτος για να δώσει τις χρηματοδοτήσεις στους ανθρώπους είναι βασισμένα σε τιμολογήσεις του 2011. Τιμολόγια του 2011, τότε που μπαίναμε στα πρώτα χρόνια της κρίσης, τότε που η οικοδομή είχε ειλικρινά κάτσει και, και όλα τα οικοδομικά υλικά είχαν πάει στον πάτο. Και ξαφνικά, εντάξει, έχει γίνει μια ανατίμηση αυτών των τιμολογίων, 20% και πάλι είναι απίστευτα χαμηλή για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους. Τελικά η χρηματοδότηση, αντί από 80% που λέει το κράτος ότι θα δώσει, είναι το πολύ 50%. Και φυσικά και η μηχανική βέβαια από την υπηρεσία, τη ΔΑΕΦΚΟ, όπω είπα και πριν, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Επίση, η ανακατασκευή των σπιτιών που δίνουν τα επιδόματα είναι πολύ πιο χαμηλή από την επισκευή του. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τώρα σπίτι με 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο που μέσα εκείνη και οι μελέτε των μηχανικών και η εργολαβία και τα ΙΚΑ και το ΦΠΑ, όλα μαζί χίλια ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Από εκεί που η κατασκευή είναι 1300 ευρώ, μόνο η εργολαβία. Άρα, πρέπει να γίνει ανατίμηση τιμολογίων. Ε, Επίση, να στελεχωθεί η υπηρεσία που θα δημιουργηθούν και εδώ παραρτήματα, αλλά πρέπει να μπουν άτομα μέσα και. Ε, μόνο αν στελεχωθεί αυτή η υπηρεσία, θα καταφέρουμε να μην περάσουν πάλι δύο με τρία χρόνια ε, για να φτιαχτούν τα σπίτια, να γίνει πιο σύντομα η όλη διαδικασία. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ. πάρα πολύ.